σας καλωσορίζουμε σε συνέντευξη τύπου. Πρώτος έχει. Θα μου βοηθήσει ο Χρήστος Τσάτσος στη μετάφραση. Ο Έλληνας δεξιός ίντερ. Ah, oui. Alors, oui, c'était vraiment une... pour nous, c'était un match très difficile. Parce que mon joueur n'ont jamais joué avant le Publicum Fantastique ici. Jamais, c'était pour nous quelque chose de nouveau. Για μας ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι παίχτες μας δεν είναι συνηθισμένοι να αγωνίζονται σε ένα τόσο εκπληκτικό κόσμο, φανταστικό όπως είπε. Και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη αποστολή για μας με αυτόν τον κόσμο. Et je pense que c'est le début de match quand nous avons allé en retour distance de je pense 7 buts. C'est à cause de cette différence de parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont très jeunes encore. C'est pour elle était très bon, vraiment c'était une quelque chose de nouveau et c'est ça pourquoi nous avons perdu les premières 15 minutes avec 6-7 buts. Πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, επειδή σοκαριστήκαμε κατά κάποιο τρόπο από τον κόσμο της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολύ νέα νεανική ομάδα και αυτός ήταν, πιστεύω, ο λόγος και η αιτία που ξεκινήσαμε τόσο άσχημα και χάσαμε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού που ήταν πολύ σημαντικά για μας. Αποδείχθηκαν πολύ σημαντικά για μας. Et nous avons après joué oui notre jeu vraiment c'est défense de l'équipe de AEK était vraiment dure c'est aussi pour nous un peu difficile mais Sylvester il a fait un très bon match il a arrêté beaucoup de ballons et on reste un match à mon avis c'est maintenant un peu difficile pour revanche parce que 7 buts c'est vraiment beaucoup mais on doit jouer à la maison, on fait une revanche, on attend un bon match. Η ΑΕΚ στην άμυνα έπαιξε δυνατά, έπαιξε επιθετικά. Οι παίκτες ΑΕΚ δείξαν διάθεση να αγωνιστούν και να δώσουν μάχες. Αυτό εμάς μας επηρέασε. Ήταν δύσκολο για μας να βρούμε τα πατήματά μας συνδυασμό με τον κόσμο. Όμως ευτυχώς ο Σιλβέστρο, ο τερματοφύλακας μας, έκανε ένα καλό παιχνίδι. Ήταν εκεί και έδωσε κάποιες λύσεις και κάποιες ανάσες στην ομάδα. Πιστεύει ότι το παιχνίδι στο Λουξεμβούργο θα είναι μια δύσκολη αποστολή για μας. 7 γκολ είναι πολλά. Όμως περιμένουμε να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να το απολαύσουν και οι δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κ. Νίκος Γραμματικός. Ναι, καταρχήν θέλω να καλωσορίσω την ομάδα της Μπέρχεμ. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από την μεριά τους. Ξέραμε ότι είναι θετικά νέα ομάδα, αλλά δείξανε και μέσα στο γήπεδο ότι είναι μια ομάδα που τρέχει, που είναι σκληρή, που παίζει hardball. Ευχαριστώ. Να βοηθήσω στη μετάφραση. Να η αλήθεια είναι πως δεν άκουσα. Λοιπόν, notre équipe, il a dit qu'il est l'équipe, notre équipe, il connaît qu'il notre équipe était vraiment jeune, mais il attend, il connaît qu'on joue vite, on est une bonne équipe, qu'on joue handball. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος σήμερα πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ο 8ος παίκτης μας. Από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω και εγώ με τον coach ότι βρεθήκαμε πολλές φορές στα 6 μέτρα και ο τερματοφύλακας μας σταμάτησε. Il était beaucoup sur le champ, donc 6 mètres, mais Sylvestre était beaucoup arrêté. Στο τέλος, εγώ θέλω να σταθώ ότι σίγουρα έχουμε μια δύσκολη αποστολή στο δεύτερο παιχνίδι. Il connaît qu'il en est deuxième match, c'était difficile. Και εμείς
θα έρθουμε εκεί χωρίς να σκεφτόμαστε ότι έχουμε 7 γκολ διαφορά. Θα ξεκινήσουμε να παίξουμε σαν μην έχουμε κάνει το πρώτο παιχνίδι τέτοιο. Με l'équipe qui est le bien chez nous comme les matchs étaient 0-0. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για το παιχνίδι, την ομάδα σήμερα, ήταν ωραίο παιχνίδι τέτοιο. Un merci, un grand merci pour le match aujourd'hui, il était vraiment un bon match avec avec une bonne ambiance. Merci. Gratulations. J'ai seulement une question encore. Je pense c'est malheureusement le Christos ne peut pas jouer aujourd'hui, mais avec Christos, je suis sûr, c'était un match différent. I understand what you said. Με τον Χρήστο θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις στους προπονητές. Από το προχωρήσουμε στους αθλητές. Ωραίο, ο Σιλβέστρ Λεσκάη έχει το λόγο, ο δαμοφλάκας της Μπέργια. First of all, μιλάει αγγλικά, οπότε μπορείς να μιλήσεις. First of all, I would like to congratulate to AEK. It was a great game and congratulations for the winning. It was a really good ambience. I think the same. The supporters helped a lot for the home team. It was a big advantage for them. Yeah, we have a young team, and for us it was a good experience to learn how we have to play when there is a lot of supporter, and I think we have to learn of about that. Ήταν ένα παιχνίδι εξαιρετικά στην ΑΕΚ. Ήταν βαντάζ για αυτήν ο κόσμος σήμερα και ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ένα μάθημα για μας και οπωσδήποτε ήταν μια εμπειρία με αυτό που ζήσαμε σήμερα. Διονύσης Γεωργιάδης από πλευράς της ΑΕΚ, από τους αθλητές της ΑΕΚ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Μπέρχεμ για τον αγώνα που δώσαμε σήμερα. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός αγώνας που δείξαμε ενέργεια ή που είναι ένα πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα και βρήκαμε ένα σχετικά καλό ρυθμό και μπορέσαμε και πήραμε ένα αποτέλεσμα των 7 τερμάτων. Θεωρώ ότι, όπως είπε και ο coach, η μεγάλη μπανανόφιλτα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας να παίξεις για να κρατήσεις διαφορά. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε αθλητές οι οποίοι έχουμε γνώση και θα πάμε σίγουρα στο Λουξεμβούργο όχι μόνο για να προστατεύσουμε τη διαφορά, αλλά θα πάμε για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, την νίκη δηλαδή. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο για αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησε. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι σίγουρα ένα μεγάλο βαντάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο από τον Χρήστο τον Τσάτσο, που μας βοήθησε και στη μετάφραση για τον αγώνα, που το ολοκληρώσουμε. Ένα συγχαρότητο και τις δύο ομάδες και κυρίως την ΑΕΚ για την νίκη της. Για μας ήταν ένα δύσκολο, περίεργο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε μια ελληνική ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού, ο μέσο όρο πρέπει να ήταν γύρω στα 21-22, αν δεν κάνω λάθος, των αθλητών που αγωνιζόντουσαν. Σίγουρα μας τύχησε, νομίζω, το ξεκίνημα και στα δύο ημίχρονα, όχι μόνο στο πρώτο, και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι τίποτα δεν πήγε καλά για μας. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι, η δικιά μας ομάδα είναι κουρασμένη. Τρέξαμε πολλά στο πρωτοτικό μας πρωτάθλημα, τρέχουμε μια περίοδο play-off. Οπότε, καλώς ή κακώς, έχουμε κάνει ένα focus εκεί πέρα. Η διαφορά είναι μεγάλη, στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρεις. Θα υποδεχτούμε την ΑΕΚ, εγώ όχι, δυστυχώς, γιατί θα μείνω εδώ να κάνω την επέμβαση. Η ομάδα μου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ας κερδίσω καλύτερος. Είμαι κατά κάποιο τρόπο χαρούμενος που μια ελληνική ομάδα προχωράει και διακρίνεται στην Ευρώπη. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Αυτό, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και περάστηκε γερός, γερός. Πάμε στο γήπεδο, πάμε να ρωτήσουμε. Okay, thank you very much. Next week. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.
Kennt ihr, kennst du Kuczynski? Ja, ich kenne den, auch ganze Familie. Ja? Ganze Familie.